Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε νόστιμες πατάτες φούρνου με μόνο 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Καθαρίζουμε και κόβουμε σε ίδια κομμάτια 800 γραμμάρια πατάτες. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Τα σκεπάζουμε με καυτό νερό. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και αφήνουμε για 20 λεπτά. Τη στεγνώνουμε καλά με απορροφητικό χαρτί. Σε μία σακούλα για τρόφιμα βάζουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Βάζουμε τις πατάτες και ανακατεύουμε να πάει παντού. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αναμειγνύουμε μία κουταλιά νεζεστέ. Με πιπερόκαμα. Ρίγανη. Θυμάρι. Και λίγο αλάτι. Το ρίχνουμε στις πατάτες. Με 2 κουταλιές φρυγανιά τριμμένη. Πενήντα γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτήρι και ανακατεύουμε. Τις απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Τη συνοδεύουμε με μαγιονέζα, μουστάρδα ή κέτσαπ, μικρό κοκοζάνι που θα τα βρείτε στο foodaholics.shop. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!